Πριν κλείσουμε, ήθελα να σας ρωτήσω, μετά από 47 χρόνια, οι μνήμες, προφανώς η μνήμη πολλές φορές μας προδίδει. Αλλά εσείς τι έχετε συγκρατήσει έτσι σαν εικόνα στο νυχτερινό σχολείο του μαθητή Σωτήρη Πέτρουλα? Εκθέσεις γράφατε, σας βάζαν στο σχολείο, πώς? Είναι πράγματι πάρα πολλά τα χρόνια. Φτάνουμε στα 50. Η δολοφονία του Σωτήρη και ο χαμός του φίλου μας εμένα προσωπικά με έχει σφραγίσει. Γιατί είμαστε από παιδιά μαζί και ιδιαίτερα στο νυχτερινό σχολείο που πηγαίναμε, όπου ο Σωτήρης ήταν ο καλύτερος μαθητής, ήταν πάντα διαβασμένος στα μαθήματά του, με μια τσάντα μεγάλη που είχε όλα του τα βιβλία μέσα, και ενώ ταυτοχρόνως ήταν ταγμένος στην αριστερά. Θυμάμαι ότι είχαν υποχρεώσει τον φιλόλογο καθηγητή μας να γράψουμε μία έκθεση για τον εμφύλιο πόλεμο και να γράψουμε κατευθυνόμενα 9 άτομα μέσα από την τάξη που είμαστε γύρω στα 40 άτομα. Δεν γράψαμε έκθεση, αρνηθήκαμε να γράψουμε την έκθεση και πρώτος από όλους ήταν ο Σωτήρης. Ο Σωτήρης με τις ευαισθησίες του και με την κορμοστασιά του την ωραία έδινε και άλλες μάχες μέσα στην τάξη με αντιπάλους παιδιά που είχαν σχέση με το κατηχητικό και την εκκλησία. Έχει σφραγίσει τη μνήμη μας και η μεγάλη μας φιλία, αλλά και ο τρόπος που έφυγε από τη ζωή και τόσο νωρίς. Ζήσαμε όσο είμαστε, τα λίγα χρόνια που ζήσαμε πάρα πολύ, να πούμε, κοντά, πάρα πολύ αγαπημένα και με πολύ μεγάλες ευαισθησίες. Αν θέλαμε έτσι με δύο λόγια να περιγράψουμε τι σας έρχεται τώρα από το Σωτήρη. Λοιπόν, με το Σωτήρη είμαστε του νυχτερινού σχολείου παιδιά. Ο Σωτήρης ήταν διαβασμένος, ευαίσθητος, εργατικός και πυκνά συχνά όταν χρειαζόταν ήτανε και παιδί της πιάτσας και μαντάκι. Αυτό μου έχει μείνει και αυτό κρατώ μετά από τόσα πολλά χρόνια που πέρασαν από τότε που είμαστε τόσο καλοί φίλοι. Θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πραγματικά από την καρδιά μας που μας ανοίξατε την καρδιά σας και μας είπατε όλα αυτά. Εμείς είδαμε τη συγκίνηση στα μάτια σας, τη βλέπουμε και αυτή τη στιγμή, και οι δυο μαζί από εδώ να ευχαριστήσουμε τους ακροατές μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.